Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου ανοίγει με τη φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα πάρει τη θέση της απέναντι στους επισήμους. Η ιστορική αξία της συγκεκριμένης ημερομηνίας συνδέεται άμεσα και με τη θρησκευτική της διάσταση, αφού σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο διπλός αυτός εορτασμός τονίζει πόσο άρρηκτα δεμένος είναι ο εθνικός βίος των Ελλήνων με την Ορθόδοξη παράδοση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι οι αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 ξεκίνησαν τον αγώνα τους την ημέρα του εορτασμού της Παναγίας, η οποία έγινε για ακόμη μία φορά το σύμβολο της Εθνογερσίας, η υπερμάχος στρατηγός του ελληνικού έθνους. Το 1949 από τον αρχιμουσικό Μινά Τζορτζάκη. Προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της σε όλες τις πολιτιστικές, εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Έχει δημιουργηθεί και σχολή φιλαρμονικής, όπου οι νέοι και νέες της πόλης μας διδάσκονται δωρεάν τα πνευστά και κρουστά μουσικά όργανα. Από το φυτώριο αυτό στελεχώνεται η φιλαρμονική του Δήμου μας. Η Εθνική Επανάσταση του 1821 στέκει πάντα το πιο σημαντικό γεγονός στην ελληνικής ιστορίας. Και για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία του 19ου αιώνα είναι σταθμός. Με το μεγάλο εκείνο σηκωμό και την ίδρυση του ελληνικού κράτους άρχισε ο εδαφικός ακροτηριασμός, η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ύστερα από έκλειψη αιώνων, η Ελλάδα έκανε αισθητή την παρουσία της στον πολιτικό χάρτη του κόσμου. Η Ελληνική Επανάσταση έλαβε θρηλυκές διαστάσεις στη συνείδηση του έθνους. Ενέπνευσε τις επόμενες γενιές των Ελλήνων για διαδοχικές απελευθερωτικές εξορμήσεις και σε καιρούς δοκιμασίας τις εψύχωσε για καρτερία και αντίσταση. Εδώ δεν βλέπεις τα 10 μέτρα. Η Ελληνική Επανάσταση του 1921 υπήρξε σπουδαίο πολιτικό γεγονός και για την ιστορία της Ευρώπης. Προκάλεσε το εκπληκτικό κίνημα του φιλελληνισμού και απασχόλησε με το ελληνικό ζήτημα την ευρωπαϊκή διπλωματία επί 12 ολόκληρα χρόνια. Παρέσυρε κυβερνήσεις μεγάλων δυνάμεων να ενδιαφερθούν θετικά για την τύχη της, να συνεργαστούν και να υπογράψουν πρωτόκολλα και συνθήκες για την αίσια έκβασή της, σε αντίθεση με την τότε πολιτική τους.
Αποτέλεσε έτσι ισχυρό πλήγμα για το καθεστώς της Ιερής Συμμαχίας και σήμανε θρίαμβο της Αρχής των Εθνοτήτων. Η παρέλασή μας αρχίζει με το μηχανοκίνητο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας. Οι γυναίκες και οι άντρες της ελληνικής αστυνομίας με ήθος, θάρρος, ακεραιότητα χαρακτήρα και συνεχή εκπαίδευση είναι ταγμένοι από την πολιτεία να προστατεύουν τη ζωή, τη τιμή και την περιουσία των πολιτών, να διασφαλίζουν την ελευθερία τους και να προστατεύουν, σεβόμενοι την αξία του ανθρώπου, τα ατομικά και κοινωνικά του δικαιώματα. Πρώτοι παρελάβουν οι δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Δίας, ακολουθούν τα οχήματα και στελέχη του τμήματος αμέσου δράσεως Ηρακλείου και της ΟΠΚΕ Ηρακλείου. Η ιστορία των λαών γράφεται από ανθρώπους. Όταν η ανάγκη το καλεί, θυσιάζουν την προσωπική τους ευημερία και μάχονται υπερβομών και αιστιών. Εμπνεώμενοι από υψηλές αξίες, όπως η ελευθερία, η γενναιότητα, η υπερηφάνεια και το αδούλωτο φρόνημα. Αυτά τα ιδανικά εμψύχωσαν και τον εθνεγερτικό αγώνα των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας. Έναν αγώνα που εκ πρώτης όψεως φάνταζε άνισος και καταδικασμένος. Η παρέλασή μας συνεχίζεται με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Σώμα Εθελοντών Νοσηλευτικής, το Σώμα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών, Ναυαγχοσωστών και Διασωστών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε το 1877 και από τότε, τόσο σε καιρό πολέμου όσο και σε καιρό ειρήνης, είναι παρόν για τον συνάνθρωπο όπου του ζητηθεί. Οι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση των προσφυγικών ροών, αλλά και των φυσικών καταστροφών στο νησί μας, έχουν συνδράμει τα μέγιστα σε σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες, με την αγάπη και την αφοσίωσή τους στην υψηλή ιδέα του ανθρωπισμού. Προπονεύονται οι σημαίες και ακολουθούν αντιπροσωπείες των τριών σωμάτων. Σώμα του τομέα υγείας, του τομέα κοινωνικής πρόνοιας, τομέα Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγχοσωστών που συνεπικουρούν στο έργο της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και άλλων κρατικών υπηρεσιών οπουδήποτε χρειαστεί. Φέτος συμμετέχουν με ποδήλατα, διασωστικά οχήματα, με τζετ σκι και φουσκωτό σκάφος. Χειροκροτήστε τους!
μεγαλειώδες επίτευγμα των ηρώων της Επανάστασης πραγματώθηκε μέσα από επικές μάχες, καθώς ο πόθος για τη λευτεριά υπήρχε πάντα, δημιουργώντας στους Έλληνες το συνέστημα ότι αργά ή γρήγορα το πεπρωμένο τους έπρεπε να μεταβληθεί για να μπορέσουν κάποτε να αποκτήσουν πατρίδα, στην οποία να ζουν με αξιοπρέπεια. Τη λανθάνουσα εθνική τους συνείδηση κατόρθωσαν να αφυπνίσουν και να ενεργοποιήσουν οι δάσκαλοι του γένους, τα επαναστατικά κηρύγματα του Ρήγα Φεραίου και η Φιλική Εταιρεία. Μπροστά μας περνάει η ομάδα έρευνας και διάσωσης του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, που απαρτίζεται από 15 από τους πλέον έμπειρους κυβερνήτες του Ομίλου. 12 μήνες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, υπάρχουν δύο σκάφη παντός καιρού διαθέσιμα με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη στην υπηρεσία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του θαλάμου επιχειρήσεων με χρόνο απόκρισης περίπου 15 λεπτών. Η παρέλαση συνεχίζεται από τον Ομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες του νομού Ηρακλείου, που εξυπηρετεί καθημερινά με τα μέλη του με διάφορους τρόπους και μεταφέρει μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου με τα 8 λεωφοριάκια που διαθέτει. Την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους έχουν περάσει 400 χρόνια σκλαβιάς. Οι δυστυχισμένοι Ραγιάδες ζουν με την ελπίδα. Περιμένουν το γενικό ξεσηκωμό. Τα κάστρα της Λευτεριάς, Σούλη, Μάνη, Σφακιά και οι κλέφτες από άκρη σε άκρη περιμένουν. Περιμένουν και οργανώνονται. Η Φιλική Εταιρεία τελικά ανάβει τη λαμπάδα του ξεσηκωμού στους σκλαβωμένους Έλληνες. Η παρέλαση συνεχίζεται από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, που ιδρύθηκε το 1953 με σκοπό τη διατήρηση της λαϊκής μας παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έχει τμήματα εκμάθησης λαϊκών τεχνών, οικαστικών, παραδοσιακών χωρών, χοροδίας. Διαθέτει πλούσια ηματιοθήκη με παραδοσιακές φορεσιές όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα μας. Μπροστά από τους επισήμους η εύξηνος λέσχη ποντίων νομού Ηρακλείου, που υπερήφανα κρατά ψηλά τα ήθη και τα έθιμα του πόντου, θεματοφύλακες της παράδοσης από το 1994, το έτος της ίδρυσής τους. Χειροκροτήστε τα παιδιά μας. Μπροστά μας ο Σύλλογος Αλατσατιανών Νομού Ηρακλείου, που επανιδρύθηκε το 1982 σε συνέχεια της Ένωσης Αλατσατιανών.
Όλα αυτά τα χρόνια έχει μια σταθερή και επιτυχημένη παρουσία και πρωταγωνιστεί στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης του και του νομού μας. Η παρέλαση συνεχίζεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία, που από την ίδρυσή του το 1979 παραμένει πιστός θεματοφύλακας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η διατήρηση της μνήμης, η διάδοση και η διάδοση όλων όσων μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας παραμένει κυρίαρχος σκοπός της ύπαρξής μας. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Κρήτης ο Άγιος Πολύκαρπος συνεχίζει την παρέλασή μας με το Σύλλογο Υπηρωτών Κρήτης που ιδρύθηκε το 1976 και ο σκοπός του είναι να ένα μονοπάτι επικοινωνίας των μελών του με τις ρίζες και την γενέτειρά τους. Μπροστά μας ο Σύλλογος Μακεδόνων που ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό να φέρει κοντά τους Μακεδόνες που ζουν στην Κρήτη και λειτουργούν χορευτικό τμήμα. Η Επανάσταση άρχισε επίσημα στις 25 Μαρτίου 1821 από την Αγία Λαύρα. Το σύνθημα ήταν «Ελευθερία ή θάνατος». Στα αυτιά όλων των αγωνιστών ηχούσαν τα λόγια του Εθνεγέρτη Ρήγα. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Στη διακήρυξη της Εθνικής Συνέλευσης της Επιδαύρου αναφέρεται: «Ο κατά των Τούρκων πόλεμος ημών είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος του οποίου η μόνη αιτία είναι η ανάκτηση της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής μας». Τις γυτάλια της παρέλασης παίρνουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας. Μπροστά μας το δεύτερο, το 40 και το 50, το 6 και το 44 Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Του Μάρτη, ευλογημένη μέρα. Οι Ραγιάδες Σάοπλοι, οι νηστικοί αγύμναστοι, δεν θα φοβηθούν την πανίσχυρη αυτοκρατορία των Τούρκων με τον οργανωμένο στρατό. Στην ιστορία νικά όποιος κοιτάζει κατάματα και άφοβα το θάνατο, που είναι αδελφομένος με τη νίκη. Τα παλικάρια πεθαίνουν, πέφτουν και υπομένουν, αντέχουν και καρτερούν. Ο πόθος για τη λευτεριά είναι μεγάλος. Πέφτουν σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη τη Ρούμελη. Στην Ευρώπη δημιουργείται φιλελληνικό ρεύμα που είναι στήριγμα υλικό και ηθικό. Ο Βίκτορ Ουγκό, ο Ντελακρουά, ο Λόρδος Βίρον και πολλοί άλλοι φιλέλληνες αγάπησαν τον αγώνα των Ελλήνων και βοήθησαν με κάθε τρόπο. Δέχθηκε άδικα το αίμα των κλεφτών και των αρματολών. Έφερε την πολυπόθητη λευτεριά. Και βγήκαν αληθινά τα λόγια του γέρου του Μωριά Κολοκοτρώνη. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για να ελευθερωθεί το έθνος μας και δεν την παίρνει πίσω.
παρέλασή μας συνεχίζεται με το 10ο, το 12ο και το 14ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Στη νεολαία αυτή εμπιστευόμαστε τον αγώνα για παγκόσμια ειρήνη, φιλία και επικράτηση δικαιοσύνης μεταξύ των λαών. Η ιστορία μας δίδαξε ότι οι ενωμένοι Έλληνες κατορθώνουν ό,τι επιθυμούν. Πολλά παλικάρια που το όνομά τους έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στις σελίδες της, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αθανάσιος Διάκος, Ανδρέας Μιαούλης, Κωνσταντίνος Κανάρης, Μακρυγιάννης, Παπαφλέσας, Οδυσσέας Ανδρούτσος, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Νικηταράς, αλλά και σπουδαίες γυναίκες, Μαντώ Μαυρογένους, Μπουμπουλίνα, αφιέρωσαν τη ζωή τους για αυτό τον αγώνα. Ένα αγώνα με μεγάλες επιτυχίες και αποτυχίες. Ομοψυχία αλλά και διχόνοιες και εσωτερικές συγκρούσεις. Έναν αγώνα που άλλαζε πολλές φορές μορφή. Άλλοτε φαινόταν πως θα έχει αίσιο τέλος και άλλοτε πως όλα κόντευαν να χαθούν. Οι εμφύλοι πόλεμοι των ετών 1824 και 1825 ήταν η τραγικότερη περίοδος της Επανάστασης. Δεν ήταν όμως δυνατόν να πάνε χαμένες τόσες θυσίες και τόσο αίμα. Τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφοί και αμαθείς. Και πλούσιοι και φτωχοί. Και πολιτικοί και στρατιωτικοί. Και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι, όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί να τη φυλάμε. Και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 16ο, το 18ο, το 20ο και το 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Αυτά τα νέα παιδιά μας ενθαρρύνουν και μας διδάσκουν την πίστη και την ελπίδα για το αύριο. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι ο αιώνιος έρος των Ελλήνων για τη ζωή, τη δράση και την ελευθερία. Σεις, τα ελληνικά παραδείγματα νύχτα και μέρα να έχετε στα χέρια σας. Κρήτη όμως δεν μένει αμέτωχη στον αγώνα για τη λευτεριά. Στις 7 Απριλίου του 1821, στη συνέλευση των Σφακιανών στα Γλυκά Νερά, ξεκινούν οι προετοιμασίες για την Κρητική Επανάσταση. Επίσημη ημέρα έναρξης του Κρητικού Αγώνα θεωρείται 14 Ιουνίου 1821, ημέρα κατά την οποία σημειώθηκε η πρώτη νικηφόρα μάχη στο Λούλο Χανίων. Η Επανάσταση εξαπλώθηκε προς το Ρέθυμνο. Στο μοναστήρι του Πρέβελη ο ηγούμενος Τσουδερός, μοιημένος στη φιλική εταιρεία, υψώνει την πρώτη επαναστατική σημαία του 1821 για την Ανάσταση του γένους. Το μεγάλο κάστρο ξεσηκώνεται. Η επανάσταση αρχίζει από τη Μεσαρά. Ψυχή της ο Μιχάλης Κουρμούλης. Ο Μητροπολίτης Ηρακλείου Γεράσιμος Παρδάλης συλλαμβάνεται και απαγχωνίζεται. Η επαναστατική απόφαση των κριτικών φαίνεται πραγματικά παράλογη, αν υπολογίσει κανείς τις δυσανάλογες δυνάμεις των αριθμών.
Ακολουθούν μάχες των κριτικών στο βαθιακό του Ψιλορίτη. Μάχες στα Χανιά. Κατάληψη των σφακίων από το Σερίφ Πασά. Νικηφόρα μάχη των κριτικών στα Μαριώτικα. Ταυτόχρονα, ο τουρκικός στρατός εισβάλλει στη Μεσαρά και καταστρέφει τα χωριά της. Συνεχίζεται ο αγώνας από άκρη σε άκρη. Σε ολόκληρο το νησί με νίκες, μα και αμέτρητους νεκρούς και καταστροφές. Όμως ο σκοπός είναι ιερός και είναι ένας. Μπροστά μας το 26ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, ακολουθεί το 28ο και το 57ο με το 30ο και το 32ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Οκτώβριος 1823, Ιανουάριος 1824. Στο χωριό Μελιδόνη, στη σπηλιά Γεροντόσφυλλο, κατέφυγαν 370 γυναικόπαιδα για λευτεριά ή θάνατο. Εκεί, μετά από 3 μήνες, ο Χουσέιν Πασάς άνοιξε τρύπα στο πάνω μέρος της σπηλιάς και έριξε μέσα έφλεκτα και καπνογόνα υλικά. Όλοι βρήκαν τραγικό θάνατο. Όλοι οι απάνθρωποι τρόποι εξόντωσης και γενοκτονίας σε εφαρμογή. Να γιατί ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, απευθυνόμενος στην νεολαία της εποχής του, συμβούλευε. Αυτό το λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Το 1824, 60.000 κριτικοί με τη βοήθεια του ελληνικού στόλου εκπαντρίζονται προκειμένου να γλιτώσουν τη σφαγή. Ο Εμμανουήλ Τομπάζης μαζί με τον τραυματισμένο οπλαρχηγό Μιγάλη Κουρμούλη φεύγουν από το νησί, στέλνοντας προκήρυξη στους κριτικούς να συνεχίσουν τον αγώνα. Όμως το Μάιο του ίδιου έτους, ο Χουσέιν καταπνίγει και τις τελευταίες αιστείες της κριτικής επανάστασης. Έπειτα από τον πολυέμακτο δεκαετή αγώνα και τις αμέτρητες θυσίες, η επανάσταση στην Κρήτη τελειώνει χωρίς δικαίωση. Το πρωτόκολλο της 22ης Ιανουαρίου 1830 άφηνε την Κρήτη έξω από τα όρια του νεοπαγούς ελληνικού κράτους και στη δικαιοδοσία του Σουλτάνου. Η είδηση αυτή βύθισε τους Κρήτες σε απογοήτευση. Το Κρητικό Συμβούλιο εξέδωσε την παρακάτω προκήρυξη. Η Κρήτη ήτο και είναι μέρος αδιάσπαστον της Ελλάδος. Εμείς δεν ευρίσκομεν αλλού τη σωτηρία μας, παρά εις τα όπλα μας, εις αυτών των έντιμων θάνατων. Και αν η χριστιανοσύνη μας παραδώσει στην ασπλαχνία των Τούρκων, αφού κατασφάξουμε τα γυναίκας, τα τέκνας και τους γέροντές μας, ας γεννόμεν και εμείς θύματα, αλλά θύματα ένδοξα σταθερότητος και των απαραγράφτων δικαίων μας. Ζωντανό παράδειγμα της αυτοθυσίας των Κριτών για ελευθερία ή θάνατο αποτέλεσε το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Αυτή η πατριωτική νησταγωγία έκανε το Αρκάδι νεότερο αδερφό του Σουλίου, της Μονής του Σέχου και του Μεσολογγίου. Το δράμα του Αρκαδίου ενέπνευσε ποιητές, ενθουσίασε μουσουργούς και συγκίνησε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.
μπροστά από τους επισήμους το 34ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθούν το 36ο, το 40ο και το 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ποτέ ας μην πιστέψουμε πως η κατάκτηση της ελευθερίας είναι κάτι στατικό και εφάπαξ κατορθωτό. Αποτελεί υποχρέωση κάθε ελεύθερου ανθρώπου να αγωνίζεται όχι μόνο για τη δική του ελευθερία, αλλά και για την ελευθερία των συνανθρώπων του. Όπου ο καθένας θα έτασε τον εαυτό του, εκεί θα πρέπει να μείνει ακλόνητος και να υποστεί κάθε κίνδυνο χωρίς να υπολογίσει τίποτα, ούτε το θάνατο, ούτε τίποτα άλλο απέναντι στο εσχρό. Για ανθρώπους που στάθηκαν γενναίοι σε έργα και με έργα φτάνει να τα δείχνουμε την τιμή που τους έχουμε. Ο Θεός έπλασε όλους τους ανθρώπους και η φύση δεν έκαμε κανένα άνθρωπο σκλάβο. Αποτελεί χαρακτηριστικό του ελληνισμού να μην προκαλεί, αλλά να προτιμά την ειρήνη. Η ιστορία όμως βεβαιώνει πως ξέρει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Θαυμάζοντας γυναίκας μας και στο όνομά τους Μναίο, έγραφε ο Διονύσης Σολωμός. Και δεν είναι ο μόνος που θαύμασε τις γυναίκες το 1821 και εμπνεύστηκε από την γενναιότητα και το θάρρος που κατέδειξαν. Πλήθος λογοτεχνών και ζωγράφων εμπνεύστηκαν, ζωγράφησαν και έγραψαν για τις ατρόμητες Ελληνίδες. Σουλιώτισες και Μανιάτισες, Μεσολογγίτισες και Μακεδόνισες, Νησιώτισες και Κρητικές, επώνυμες και ανώνυμες γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Μπροστά μας το 48ο ακολουθεί το 52ο και το 54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Βαθύτατη συγκίνηση αισθάνεται κανένας όταν μαθαίνει πως οι Ελληνίδες μητέρες έσφαξαν τα ίδια τους τα παιδιά μπρος στα μάτια των στρατολόγων ορδών των Τούρκων για να μην δουν τον καρπό της κοιλίας τους να κατατροπιάζει την πατρίδα. Από το Θούριο του Ρίγα κάλλιωνε μια ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι σε σέ, στη γνώμη των τυράννων να μην ελθώ ποτέ. Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ εις τα ταξίματά τους για να παραδοθώ. Ενώ σωζώ στον κόσμο, ο μόνος μου σκοπός για να τους αφανίσω δεν να είναι σταθερός. Πιστώσει στην πατρίδα, συντρίβω το ζυγό, αχώριστο γιανάμαι από το στρατηγό. Κι αν παραβώ τον όρκο, να στράψει ο ουρανός και να μετακακάξει, να γίνω σαν καπνός. Μπροστά μας το 58ο Δημοτικό Σχολείο και ακολουθούν οι σημαίες και οι παραστάτες των μονών σχολείων της πόλης μας.
8ο πειραματικό δημοτικό σχολείο είναι μπροστά από τους επισήμους και ακολουθούν το 1ο, το 7ο, το 9ο, το 11ο και το 15ο δημοτικό σχολείο με σημειοφόρους και παραστάτες. Γράφει ο Μακρυγιάννης. Δεν είχαμε τότε όπλα οι περισσότεροι. Ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέοι ότι η τυραννία των Τούρκων, τη δοκιμάσαμε τόσα χρόνια, δεν υποφερόταν πλέον. Και σε αυτή τη τυραννία, όπου δεν ορίζαμε ούτε βίο, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμε και ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμε να σηκώσουμε τα άρματα εναντίον της. Είτε θάνατος, είτε ελευθεριά. Τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ένας λαός που γνώρισε χρόνια ολόκληρα τη σκλαβιά, παλεύει σήμερα με ενθουσιασμό και θάρρος για τη λευτεριά του. Ο λαός αυτός δεν ξέχασε ποτέ την παλιά του δόξα. Αποτελεί χαρακτηριστικό του ελληνισμού να μην προκαλεί, αλλά να προτιμά την ειρήνη. Η ιστορία όμως βεβαιώνει πως ξέρει να υπερασπίζεται πάντα τα δικαιώματά του. Ας θυμηθούμε όμως και τα λόγια του Λόρδου Βίρονα. Ήρθα στην Ελλάδα όχι για να κυνηγήσω περιπέτειες, αλλά για να βοηθήσω στην αναγέννηση ενός λαού που ακόμα και στο σημερινό του ξεπεσμό σου κάνει τιμή να είσαι φίλος του. Ας επιτύχουν οι Έλληνες και δεν με μέλη για τον εαυτό μου. Έδωσα στην Ελλάδα το χρήμα μου και τον καιρό μου. Τώρα της δίνω και τη ζωή μου. Μπροστά μας το 13ο και 42ο Δημοτικό Σχολείο. Ακολουθούν το 15ο, 17ο, 19ο και 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Μας δίδαξαν οι Έλληνες με τις πράξεις τους, τα ολοκαυτώματά τους, τις θυσίες τους και τις προσφορές τους ότι η νίκη δεν ανήκει πάντα στους πολλούς, ούτε στους τέλειους εξοπλισμούς. Ανήκει σε αυτούς που έχουν το δίκιο, γιατί αυτούς προστατεύει ο Θεός. Ανήκει σε αυτούς που έχουν τη δύναμη να αψηφούν το θάνατο και να προσφέρουν τη ζωή τους θυσία και ολοκαύτωμα. Σεπτεμβρίου 1821. Απόσπασμα από γαλλική εφημερίδα. Το παρελθόν τους, η θρησκεία τους, όλα συνηγορούν υπέρ των Ελλήνων. Ο λαός αυτός που γνώρισε άλλοτε τη δόξα και την ευτυχία, στενάζει σήμερα κάτω από το ζυγό μερικών φασάδων. Ποιος μπορεί να μείνει αδιάφορος μπροστά σε τόσα δεινά? Ποιος θα τολμούσε να καταφερθεί εναντίον των Ελλήνων, γιατί πήραν τα όπλα και ζητούν να αποτινάξουν τις αλυσίδες τους? Μπροστά μας το 23ο Δημοτικό Σχολείο, ακολουθεί το 24ο, το 25ο, το 27ο και το 31ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Μόνο στη φιλελεύθερη κληρονομιά μας, που είναι χαρακτηριστικό της ράτσας μας, μπορούμε να αποδώσουμε την παράτολμη απόφαση για ξεσηκωμό. Γιατί που είναι δυνατό να στηριχτήκε η χούφτα αυτή των αγιάδων για να επιχειρήσει ένα τέτοιο τόλμημα. Δεν είχε ούτε τουφέκι, ούτε μπαρούτι, ούτε κάστρο να εκκυρωθεί, ενώ το λιανταγάνι έπεφτε αμήλικτο σε κάθε ύποπτη κίνηση. Η επανάσταση του 21 οδήγησε τη σκέψη της Ευρώπης στην πίστη πως κάθε λαός μπορεί, εφόσον αγωνιστεί, να κατακτήσει την ανεξαρτησία του.
Μπροστά μας το 33ο και ακολουθούν 35ο, 37ο, 39ο και 41ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Το τραγούδι του Ρίγα γίνεται ο σπόρος που βλάστησε στην ψυχή κάθε ραγιά. Έδιωξε το φόβο και έδωσε τη δύναμη να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Ελευθερία ή θάνατος. Σύστηκε το μνήμα του ραγιά. Η βαριά ταφόπετρα άνοιξε. Αιματόβρεχτος, αλυσοδεμένος, με μάτι κόκκινο και θολό, σηκώνεται ο ραγιάς. Ο λαός δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει και όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ πέσαν χθες, υψώνει το κεφάλι. Και αστράφτουνε τα μάτια του, και αστράφει ο νους του πάλι. Και έγινε η Αλαμάνα νέες θερμοπύλες, και ο Διάκος Λεωνίδας. Και έμειναν το Κούκι και το Αρκάδι άστρα φωτεινά. Στο στερέωμα για να φωτίζουν και να οδηγούν σε πράξη ηρωισμού και αυτοθυσίας. Και έγιναν οι Μανιάτες, οι Σιλιώτες και οι Σφακιανοί, οι αετοί που φύλαξαν αμόλυντες τις φωλιές τους από τα πόδια του κατακτητή. Μπροστά μας περνάνε το 43ο, 45ο, 47ο, 49ο και 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Η παρέλαση συνεχίζεται από το Δημοτικό του Παγκρίτιου Εκπαιδευτήριου και το Δημοτικό του Ζάνη Εκπαιδευτήριου. Από την ημέρα που άρχισαν οι πόλεμοι να μαστίζουν τον κόσμο, η ιστορία της ανθρωπότητας τίποτε πατριωτικότερο, ηρωικότερο και τιμιότερο δεν έχει να παρουσιάσει από την πτώση του Μεσολογίου. Απόσπασμα από γαλλική εφημερίδα. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάπο βασιλεύει. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρίκι μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκει ο σιλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκι σκοτεινό της έχω εγώ στο χέρι. Όπου σιμούγινες βαρύ και ο αγαρινός το ξέρει. Η παρέλαση συνεχίζεται από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας. Μπροστά τα τμήματα ειδικής αγωγής. Το ειδικά εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ακολουθεί το ειδικό γυμνάσιο Ηρακλείου και ακολουθεί το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο. Χειροκροτήστε τα παιδιά, το αξίζουν με το παραπάνω.
Η Ελλάδα ξεσηκώθηκε και γυρεύει τη λευτεριά της. Τα πρώτα βήματα του Αλέξανδρου Ιψηλάντη είναι ωραία και λαμπρά. Η αρχή του πετυχημένου και στο μέλλον νεκρό συνηγητής ανήκει στην ιστορία. Η έξαρση έφτασε στην κατακόρυφό της. Όλες οι σκέψεις είναι προσανατολισμένες σε ένα σκοπό, στην ανεξαρτησία της πατρίδας. Όλοι πουλάνε τις περιουσίες τους και αγοράζουν σπαθιά, όπλα, πιστόλια. Μιλάνε για τον Λεωνίδα και τον Θεμιστοκλή και τρέχουν να υπηρετήσουν στο στράτευμα του ευτυχισμένου Ιψηλάντη. Η παρέλαση συνεχίζεται από τα γυμνάσια της πόλης μας. Μπροστά μας το Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου. Ας χειροκροτήσουμε τα νιάτα της πατρίδας μας, τους αυριανούς πολίτες της χώρας που καλούνται να συνεχίσουν την ένδοξη ιστορία των προγόνων τους και να υπερασπιστούν τη χώρα αυτή αν ποτέ χρειαστεί. Γιατί πρέπει η Ελλάδα, όσα από μένανε και σένανε περνά, ελεύθερη να μείνει. Ολάκερη η Ελλάδα, σε σένανε και μένανε, τα βλέμματα έχει γυρισμένα. Με το δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου συνεχίζεται η παρέλασή μας. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Η ανθρώπινη ιστορία δεν γράφεται ποτέ με τη λογική του νου, αλλά της καρδιάς. Με πείσμα και αγώνα, με τόλμη και αρετή, αποκτήεται και περιφρουρείται η ελευθερία. Εγώ είμαι η ακατάλητη ψυχή των Σαλαμίνων, στην εφτάλωφη έφερα το σπαθί των Ελλήνων. Δεν χάνομαι στα τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω, μια ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Η παρέλαση συνεχίζεται από το τέταρτο και το έκτο γυμνάσιο της πόλης μας. Χρέος λοιπόν και υπέρτατο και ευθύνη όλων μας, όπως γράφει σε σχετικό άρθρο του καθηγητής Βασίλης Φίλιας, ο χρόνος και η λύθη να μην σκεπάσουν τις μνήμες και τα ίχνη του φοβερού δράματος που έζησε ο λαός μας. Και όργωσαν τις θάλασσες στα ελληνικά καράβια και έσπηραν φωτιά και αστροπελέκια. Και έγινε το νερό ο τάβος και ο αφανισμός των απίστων. Και καμάρωσε η θάλασσα, τα παλικάρια πλούθρεψε, γιατί έγιναν άξια της ιστορίας της και ακολούθησαν τα χνάρια των προγόνων τους. Το αίτημα για ένα καλύτερο κόσμο, δικαιότερο και πιο ανθρώπινο, δυστυχώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Είναι όμως στο χέρι των ανθρώπων, όλων του κόσμου, να το πραγματοποιήσουν μέσα από μια ανηλεή και ανυποχώρητη πάλι ενάντια σε ό,τι είναι εκμετάλλευση, βία, απαντροπιά, καταναγκασμός και υπεριαλισμός. Μπροστά μας το 8ο γυμνάσιο και ακολουθούν το 10ο και το 10ο γυμνάσιο της πόλης μας. Θα ήταν μία χωρίς νόημα σειρά από γεγονότα αν μέσα της δεν ξεχώριζαν οι μεγάλες στιγμές. Μέσα σε αυτές τις στιγμές το νόημα της ζωής υπυκνώνεται, μεγαλώνει και εκφράζεται παραδειγματικά σε πράξεις και έργα γιγαντιαία. Μία τέτοια μεγάλη και παραδειγματική στιγμή υπήρξε για το ελληνικό έθνος η Επανάσταση του 21. Μεγάλη γιατί σημαδεύεται με πράξεις ψηλόφρονες που ξεπερνούν τα συνηθισμένα ανθρώπινα μέτρα. Και παραδειγματική,
Γιατί οι μορφές που την πληρούν με την παρουσία τους σφραγίδουν με την αρχέτυπη φυσιογνωμία τους το χρόνο που ακολουθεί. Στη Μάρτη του 1821 είναι η επανάσταση ενός λαού που γέννησε και έθρεψε τη λευτεριά, ενός λαού που ξέρει να ζει υπερήφανα, χωρίς τυράννους, εξευθελισμούς και ταπεινώσεις, αλλά που ξέρει και να πεθαίνει για να εισπερασπίζει αξίες και ιδανικά. Δεν τους φοβίζει ο παγωμένος βοριάς τους Έλληνες που σαρώνει την Ευρώπη, που κοκαλώνει κάθε φιλελεύθερο και δημοκρατικό κίνημα. Δεν υπολογίζουν το φοβερό Μέτερνιχ, φίλο και προστάτη της Τουρκίας και ρυθμιστή της πολιτικής των αυτοκρατοριών της Ευρώπης. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ακολουθούν οι σημαιοφόροι και παραστάτες του πρότυπου γυμνασίου της πόλης μας και ακολουθούν το πρώτο, το τρίτο, το πέμπτο και το έβδομο γυμνάσιο. Επάνω σε μια πράξη θυσίας, οραματισμού και αυτογνωσίας θεμελίωσαν οι πρωταγωνιστές του ξεσηκωμού τον νέο ελληνισμό. Η ελευθερία πως τη θέλησαν και την έζησαν οι ήρωες αυτοί ξεπηδά μέσα από αίματα και ολοκαυτώματα. Μέσα από το όριο εκείνο που η ζωή υπερβαίνεται με την απόφαση του θανάτου και ο θάνατος γίνεται το τίμημα της ζωής και της συνέχειάς της. Στην καρδιά του κάθε Έλληνα πρέπει να στηθεί ένας μυστικός βωμός ευγνωμοσύνης για τους αληθινούς ήρωες του 21 και να αποδώσουμε φόρο τιμή σε όλους εκείνους που πραγματικά ήταν αγωνιστές της λευτεριάς και μας κληροδότησαν λεύτερη και δοξασμένη την πατρίδα μας. Μπροστά μας το 9ο γυμνάσιο, ακολουθούν το 10ο, το 13ο και το γυμνάσιο του Παγκρίτιου Εκπαιδευτηρίου. Δεν είναι μια συνηθισμένη επέτειος η 25η Μαρτίου. Είναι μια ημερομηνία ξεχωριστή μέσα στην ιστορία όλων των ελεύθερων λαών του κόσμου, που πρέπει ολόκληρη πολιτισμένη ανθρωπότητα να την αναλογίζεται με δέος. Και τούτο γιατί η Επανάσταση του 21 είναι αγώνας λευτεριάς που χάραξε πορεία για υψηλές αναζητήσεις και εξαντλεί το νόημα και την αξία της ζωής. We'll be right back.
παρέλασή μας συνεχίζεται με τα επαγγελματικά λύκεια του Ηρακλείου. Μπροστά μας το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και ακολουθεί το έκτο επαγγελματικό λύκειο. Το 21 που δίκαια ονομάστηκε το θαύμα του κόσμου παραμένει η μέγιστη ώρα του λαού μας. Οι αγωνιστές πάλεψαν μέσα σε ποταμούς αιμάτων με το κεφάλι ψηλά, προκαλώντας το θαυμασμό όλης της γης. Ο ποιητής του βουνού και της Τάνης έγραφε: «Ήταν εκείνος ο καιρός του 21 χρόνια χαριτωμένα. Χρόνια εκείνα λεβεδιάς, αντριωμένα χρόνια. Χρόνια που κάθε όνειρο, κάθε χρυσή ελπίδα και κάθε δάκρυ έλαμπε για μια γλυκιά πατρίδα». Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που καταπιέζονται και στερούνται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, η δική μας ελευθερία κινδυνεύει. Ο παγκόσμιος πολιτισμός πρέπει να θέσει ένα και μοναδικό στόχο: η ειρήνη και η ελευθερία σε όλο τον πλανήτη. Στο χάσω ελεύθερα σημαίνει νιώσω τον πόνο και τη φρίκη κάθε σκλάβου. Μπροστά μας οι σημαίες και οι παραστάτες του πρώτου και του πέμπτου επαγγελματικού λυκείου Ηρακλείου. Σκύβουμε προς τη συνείδησή μας, προς τις ρίζες της φυλής μας. Μέσα μας σηκώνεται μια μακρινή βοή πλήθους. Ένα ποδοβολητό, ένα γνώριμο τραγούδι ευγενικό. Και ένας κόσμος από αισθήματα, αναμνήσεις, πάθη, σπαραγμούς, βαρύς και μεγάλος. Μέσα μας κουνιέται ένας λαός. Είναι ο λαός με τις φουστανέλες και τα μακριά μαλλιά. Ο παρουτοκαπνισμένος, ο απλός και βλαβικός λαός που τραγουδούσε τραγούδια ελευθερίας στα βουνά του Μοριά και μεταλάβαινε προτού αντικρίσει το θάνατο με τα άρματα στο χέρι. Η παρέλαση συνεχίζεται από τα λύκεια της πόλης μας. Μπροστά μας περνάει το πρότυπο λύκειο Ηρακλείου και ακολουθεί το δεύτερο και το τέταρτο λύκειο Ηρακλείου. Η λευτεριά ως κυρίαρχο ανθρώπινο δικαίωμα αναγνωρίζεται μαζί με άλλοτε και άλλες έννοιες στην παγκόσμια ιστορία. Η λευτεριά είναι το ζητούμενο. Είναι κίνητρο και ταυτόχρονα η κινητήριος δύναμη, όπως αναφέρει ο Ρήγας στο βιβλίο του «Τα δίκαια του ανθρώπου». Έχει ως θεμέλιο τη φύση, έχει ως κανόνα τη δικαιοσύνη και έχει ως φύλακα τον νόμο και ηθικό σύνορο την ελευθερία του άλλου. Η αυτοδιάθεση των λαών και η εθνική ανεξαρτησία αποτέλεσαν δύο βασικές διεκδικήσεις στον αγώνα του 21. Κάθε λαός είναι υπεύθυνος για την τύχη του. Οι αποφάσεις για τα πολιτικά συστήματα που τον εκφράζουν αφορούν τον ίδιο και κανέναν άλλο. Η ειρήνη και ό,τι την εδραιώνει πρέπει να αποτελεί το μοναδικό στόχο των ενεργειών κάθε κράτους, κάθε λαού. Η ελληνική επανάσταση του 1821 ήταν τρανό παράδειγμα της δυναμικότητας και της αγωνιστικότητας του ελληνικού λαού. Ενός λαού που είχε επίγνωση της βαριάς εθνικής κληρονομιάς του και ήθελε με κάθε τρόπο να αποτινάξει το βάρβαρο ζυγό που τον έπνιγε. Γι' αυτό αψηφώντας τους αμέτρητους κινδύνους,
Επιδόθηκε σε έναν αγώνα άνισο, σε έναν αγώνα τιτάνιο, όμοιου του οποίου δεν είναι εύκολο να παρουσιάσει η ιστορία των λαών. Μπροστά μας το 6ο Λύκειο και ακολουθούν το 8ο, το 10ο και το Μουσικό Λύκειο της πόλης μας. Πανηγυρίζει η πατρίδα σήμερα το εθνικό της πανηγύρι. Το πλήρωσε ακριβά. Και αυτά όμως που πληρώσαμε και άλλα τόσα ακόμα να πληρώναμε, αφού για αντάλλαγμα έχουμε τη λευτεριά μας. Γι' αυτό την είπανε από τα κόκαλα βγαλμένη. Γιατί ήθελε τα κόκαλα των Ελλήνων για να λιπανθεί, να θραφεί και να μπορεί να μας χαρίσει σήμερα τους καρπούς της. Δεν υπάρχει ευδαιμονία χωρίς ελευθερία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διακινδυνεύσουμε και να πολεμήσουμε. Το 21 είναι πάνω από τη λογική, πάνω από τις αστραγωνισμένες σκέψεις. Είναι απερισκεψία και ενθουσιασμός. Είναι φουτιά, μπουρλότο και καταιγίδα. Δεν έμεινε γωνιά της ελληνικής γης που να μην γνωρίζει τη δόξα. Δεν έμεινε σπιθαμίτης που δεν βάφτηκε στο αίμα. Οι πέτρες και οι βράχοι, τα ριάκια και οι βρυσούλες, οι μυρτιές και τα θυμάρια έμειναν αιώνιοι μάρτυρες. Η ελληνική λευτεριά ξεπήδησε περήφανη μέσα από ερείπια και θρήνους, καπνούς και αίματα, από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Στο όνομα του δίκαιου ορθώθηκε η Ελλάδα πάλι και απόκτησε την ανεξαρτησία της για να συνεχίσει τον ιστορικό της δρόμο και να διδάξει στους λαούς της γης τις μεγάλες αρετές που τιμούν τους ανθρώπους. Αυτή τη μέρα πρέπει να βλέπει ο ένας τον άλλον μας με αγάπη. Να αφήνουμε για λίγο στην άκρη της διχόνης και τα μίση. Γιατί όλοι μας αποτελούμε μόρια ενός συνόλου. Και όλοι είμαστε απαραίτητοι στο έργο της προκοπής αυτής της χώρας. Ας αγαπήσουμε ένας τον άλλο για να γιορτάσουμε ενωμένοι τη γιορτή της ελευθερίας μας. Μια γιορτή που αποτελεί σταθμό και ξεκίνημα στην ιστορία του έθνους μας. Η ελευθερία είναι ό,τι γλυκύτερο υπάρχει γύρω μας, και η ατομική και η συλλογική. Γι' αυτήν δίνουμε το αίμα μας από αρχαιοτά των χρόνων, τότε που οι προγονείς μας γιόρταζαν γιορτές ελευθερίων. Τότε που ως άτομα και ως έθνος, εμείς και οι άλλοι, Φράγκοι και Ανατολίτες, κάναμε πολέμους. Η παρέλαση συνεχίζεται από σημειοφόρους και παραστάτες του 1ου, του 3ου, του 5ου και του 7ου Λυκείου Ηρακλείου. Η Επανάσταση του 1821 είναι ίσως το σημαντικότερο γεγονός στην νεότερη ελληνική ιστορία. Δεν ήταν μια τυχαία εξέγερση λόγω ευνοϊκών συμπτώσεων, ούτε στόχευε στην εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Αντίθετα, ήταν όριμα αποτέλεσμα των εξωτερικών αντικειμενικών συνθήκων και της πολιτικής βούλησης τριών Ελλήνων πατριωτών μέσω της φιλικής εταιρείας. Μια μακρόχρονη δηλαδή οικονομική και πνευματική προετοιμασία του υπότου ελληνισμού τον οδήγησε στην επανάσταση εναντίον του Οθωμανικού δεσποτισμού.
Μπροστά μας το 11ο, ακολουθεί το 13ο, το Καλλιτεχνικό και το Παγκρίτιο Λύκειο Ηρακλείου. Παρέλασή μας συνεχίζεται με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Είναι η πιο μεγάλη παρέα του κόσμου. Τα αστέρια, τα πουλιά, οι οδηγοί και οι μεγάλοι οδηγοί παίρνουν μέρος σε δράσεις σχεδιασμένες με βάση τους τρεις άξονες του οδηγικού παιδαγωγικού προγράμματος: την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τη ζωή στη φύση. Με βάση αυτά, ο οδηγισμός έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για το κινούνται κοινωνικό γίγνεσθε και την ενεργή και πρωτοπόρα συμμετοχή σε αυτό. Μπροστά μας το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Ο ελληνικός προσκοπισμός από το 1908 συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση χιλιάδων παιδιών και νέων, δημιουργώντας χρήσιμους, υπεύθυνους και ευτυχισμένους πολίτες. Οι πρόσκοποι Ανατολικής Κρήτης για το 2023 μας καλούν με το φωτεινό μας χαμόγελο να στείλουμε ένα μήνυμα αγάπης και ελπίδας, μια ευχή για ένα καλύτερο κόσμο. Οι πρόσκοποι για πάνω από 110 χρόνια ενδιαφέρονται για την απόκτηση κοινωνικών εφοδίων, την επικράτηση της ειρήνης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νέων, τη βελτίωση του τρόπου ζωής, τη συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης, την υγεία των παιδιών, την προσαρμογή των ατόμων με ειδικές ικανότητες, την πρόληψη κατά των ναρκωτικών, τον αναλφαβητισμό, την αναδάσωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η γενιά του 21, την οποία τιμάμε σήμερα για τη θυσία της, ούτε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο απελευθέρωσε, ούτε απαλλαγμένη από αδυναμίες ήταν. Αυτοί οι άνθρωποι όμως έθεσαν ένα σκοπό στον εαυτό τους και κατανίκησαν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης που είναι της αδράνειας η τροφή. Αυτό τους καθαγιάζει στη μνήμη των απογόνων, γιατί αποτελεί την πιο μεγάλη αρετή που τόσο έντονα έχει ανέκαθεν ελληνική φυλή. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Η παρέλαση συνεχίζεται από τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων. Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Εφέδρων δημιουργήθηκε για να συγκεντρώνει όλους τους υπεύθυνους Έλληνες, έφεδρους, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες όλων των όπλων και των σωμάτων του ελληνικού στρατού με μοναδικό σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση και συντήρησή τους, έτσι ώστε αν η πατρίδα τους χρειαστεί να πράξουν το καθήκον τους στο ακέραιο.
πιστή στο θεσμό του πολίτη ο πλήτη, που ενδιαφέρεται και κοπιάζει για την πατρίδα, στα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας και στον όρκο που έχουν δώσει ως σκληρωτή, έχουν ζητήσει να είναι οι πρώτοι που θα κληθούν για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή, γιατί και θέλουν και μπορούν. Μπροστά μας ο σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικού νομού Ηρακλείου. Οι έφεδροι αξιωματικοί υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ως μικροί γείτορες του στρατεύματός μας. Εκπαιδεύονται στα όπλα που χρησιμοποιεί ο στρατός μας και στην τακτική του πολέμου. Εκπαιδεύονται στα όπλα και ενισχύουν και βοηθούν αποτελεσματικά τη μαχητική ικανότητα των ενόπλων μας δυνάμεως παντός σε καιρού πολέμου. Σε καιρούς ειρήνης αποτρέπουν τα σχέδια ύπουλων εχθρών. Μαζί με τους υπαξιωματικούς και στρατιώτες είναι στην πρώτη γραμμή μάχης και θυσιάζονται για την πατρίδα, την ελευθερία και τις δόξα της πατρίδας. Εδώ κλείνει η παρέλαση των πολιτικών τμήματων και ο υπεύθυνος φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάδειας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, κ. Ιωάννης Ζηστικάκης, κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να αναγγείλει τη λήξη της στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αβγενάκη. Χαρήκαμε τη νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδας και τιμωρούς κάθε επίδοξου επιβουλέα. Πρόγονοι των σημερινών στρατευμένων δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών του 21, τους Τριάμβους του 1912-13 και το έπος του 40. Άντρες και γυναίκες οι οποίοι διασφαλίζουν εν ειρήνη στην πατρίδα μας και είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν εάν χρειαστεί οποιονδήποτε σκεφτεί να προσβάλλει την εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, παρελάβνει εμπρός από το χώρο των επισήμων ο έχων το Γενικό Πρόσταγμα της Παρέλασης, Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Κωνσταντίνος Τσαντιράκης με το επιτελείο του. Το έμβλημα της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού είναι το έμβλημα του πεζικού, το οποίο αποτελείται από μία παράσταση λιχνίας και χιαστή τυφέκιο με σπαθί και το ρητό «Δύο και δόξαν και αρετήν», το οποίο αποδίδεται στο Σουσιάδη στις υποθήκες των 7 σοφών. Το έτος 1887 καθορίστηκαν οι διατάξεις με τις οποίες καταρτίστηκε ο θεσμός της εφεδρείας. Από τον Ιούλιο του 1953 τα δύο κέντρα υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών στη Σύρο και την Κέρκυρα συγχωνεύτηκαν σε ένα με την επωνυμία Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα.
σειρά παίρνει τώρα στο χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού και ακολουθούν οι πολεμικές σημαίες του 545 και 546 αερομεταφερόμενων ταγμάτων πεζικού. Είναι οι σημαίες κάτω από αυτές που έχισαν το αίμα τους οι υπερασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας. Είναι αυτές που κρατούσαν στα χέρια τους οι ήρωες του 21 όταν αποτείναξαν το ζυγό που για 400 χρόνια κρατούσε σκλαβωμένο τον τόπο μας και δημιούργησαν τη Νέα Ελλάδα. Να θυμούνται οι παλιότεροι, να καμαρώνουν και να διδάσκονται οι νεότεροι. Και τώρα τα ένοπλα τμήματα της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, το ηρωικό μας πεζικό. Προηγείται ο διοικητής του τάγματος με το επιτελείο του και ακολουθεί μια δημιουργία υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών. Είναι η αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματικού πεζικού. Αποστολή της ΕΑΠ είναι να καταστήσει τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς ικανούς να διοικούν τα τμήματα της ειδικότητάς τους σε περίοδο επιχειρήσεων. Παρελάβουν οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Και τώρα διέρχονται μπροστά από το χώρο των επισήμων οι δημιουργίες των 545 και 546 αερομεταφερόμενων ταγμάτων πεζικού. Έχουν αποστολή την αποτροπή κάθε μορφής απειλής κατά της χώρας και την επιταχύνουν με το μέγιστο βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται από τον καιρό της ειρήνης. Το αθάνατο πεζικό, με τις δάφνες, τα λάβαρά του και την ελληνική ψυχή. Και τώρα διέρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων λόχος εθνοφυλάκων των δύο δημιουργιών του τάγματος εθνοφυλακής Ηρακλείου. Είναι οι εθνοφύλακες μας μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό του ενεργού στρατού μας και βεζικά μαζί με τους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες που αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη του μεγαλείου των Ελλήνων και της προσφοράς τους στην πατρίδα. Οι εθνοφύλακες διαχρονικά με το πνεύμα αυταπάνησης και αγνού πατριωτισμού δηλώνουν παρόντες στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έτοιμοι να υπερασπιστούν τη γενέθλια υγεία και να πολεμήσουν εφόσον απαιτηθεί υπέρ βωμών και αιστείων. Από το χώρο τώρα της παρέλασης διέρχεται η πολεμική σημαία της 133ης Μηναρχής Μάχης και ακολουθεί της 11ης Μοίρας Κατευθυνωμένων Βλημάτων. Η 133ης Μηναρχία Μάχης είναι η πρώτη γραμμή κρούσης. Αποστολή της μονάδας είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων οποτεδήποτε απαιτηθεί. Είναι αυτοί που υποστηρίζουν τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη και έχουν την ευθύνη να κρατούν μάχημο το πολύτιμο αυτό πολεμικό μέσο. Είναι αυτοί που έχουν κάνει τον ουρανό του Αιγαίου και τα νησιά σπίτι τους. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έδωσε πάντοτε το παρόν σε κάθε εθνικό προσκλητήριο και αγωνίζεται καθημερινά με σθένος, αποφασιστικότητα, ηρωισμό και αυτοθυσία. Ακολουθεί η 11η μοίρα κατευθυνωμένων βλημάτων. Είναι αυτοί που στελεχώνουν τα S-300 και τα TORMI-1 της πολεμικής μας αεροπυρίας. Παρέχουν πυραυλική άμυνα στο νησί της Κρήτης και μας προστατεύουν από κάθε απειλή. Τα εξαίρετα στελέχη της 11ης μοίρας κατευθυνωμένων βλημάτων τηρούν πάντα αυξημένη ετοιμότητα, ώστε όποτε απαιτηθεί τα εντοπορικά μέσα μας να είναι άμεσα διαθέσιμα στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.
Εδώ ολοκληρώνεται η παρέλαση εις μνήμη των ηρώων των νεκρών της Επανάστασης του 1821 που έδωσαν υπέρ νεκρών τον υπερπάντων αγώνα για να πνέουμε εμείς σήμερα ελεύθερα. Ο έχων το γενικό πρόσταγμα πλησιάζει στην εξέδρα και αναφέρει το πέρας της παρέλασης στον ανώτερο διοικητή Φρουράς Ηρακλείου και διοικητή της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, ταξίαρχο κύριο Αντώνιο Πράγια.